Στη συνέχεια του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι, ευρωεκλογές 2014, και με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω την γνωστή δημοσιογράφο από το Μεγάλο Κανάλι και υποψήφια ευρωβουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία, την κυρία Μαρία Σπυράκη, η οποία βρέθηκε σήμερα εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, και με την ευκαιρία αυτήν θα έχουμε και εμείς να πούμε κάποια πράγματα, ή μάλλον ό,τι μπορούμε να πούμε σε αυτό το χρόνο, για τις ευρωεκλογές που έχουμε μπροστά μας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα η πρόσκλησή σας. Το μόνο που θα ήθελα να διευκρινίσω είναι ότι πια δεν είμαι στο Μεγάλο Κανάλι. Παραιτήθηκα από τις δουλειές μου, από τη δουλειά μου, για να δώσω αυτή τη μάχη στο Ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Παραιτήθηκα χωρίς να έχω τη δυνατότητα να επιστρέψω. Είναι μια απόφαση οριστική και αμετάκλητη. Είναι μια απόφαση που με βγάζει από το παράθυρο, καλή ώρα, όπως είναι το δικό σας, και με βάζει σε άλλα παράθυρα. Πείτε μου λίγο, σας παρακαλώ πολύ, έτσι, και με αυτή την εμπειρία που έχετε πάρα πολλά χρόνια στο πολιτικό ρεπορτάζ, τι ακριβώς εγώ πρέπει να προσέξω, μιλάω από τη θέση του ψηφοφόρου που θα πάει στις κάλπες στις 25 του Μάη, τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο εγώ θα πρέπει να προσέξω, να δώσω ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία για τις ευρωεκλογές? Είναι μνημονιακή η ψήφος μου? Ψηφίζω για την Ελλάδα της Ευρώπης, για αυτό που γίνεται τόσα χρόνια από το 1974 και μετά, για τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν, ή πάω με το διακύβευμα του ΣΥΡΙΖΑ να μηδενίσω μία προσπάθεια τόσων ετών? Κύριε Σαριανίδη, κανένας δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι αυτές οι ευρωεκλογές δεν παράγουν πολιτικό αποτέλεσμα. Ναι. Αυτές οι ευρωεκλογές στην πραγματικότητα θα είναι η αποτύπωση της εικόνας, της θέλησης του ελληνικού λαού στο μέσο της ηττίας της κυβέρνησης. Και όποιος υποστηρίζει ότι αυτές οι εκλογές είναι ουδέτερες, ότι σε αυτές τις εκλογές μπορούμε να εκφράσουμε το θυμό μας, κάνει λάθος. Την επομένη το πρωί όλα τα κόμματα θα έχουν πάρει γράμμα. Και σε αυτό το γράμμα μέσα θα περιγράφεται το πολιτικό αποτέλεσμα. Και το ερώτημα για μας, για μένα που έκανα αυτή την επιλογή να στρατευτώ με τον Αντώνη Σαμαρά και με την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να βγάλει τη χώρα στην έξοδο, το διακύβευμα αυτής της εκλογής είναι η σταθερότητα. Θα συνεχίσει η κυβέρνηση τη δουλειά της και ο Πρωθυπουργός τη δουλειά του με τη σύνθεση της κυβέρνησης που εκείνος θα επιλέξει, ώστε να φτάσουμε στο τέλος? Να κλείσει και το ζήτημα της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους και έτσι να κλείσει το τρίπτυχο απεξάρτηση από τα μνημόνια με έξοδα στις αγορές? Επούλωση των πληγών μέσα από την πρώτη προσπάθεια με την αναδιανομή του πρωτογενούς πλεονάσματος που δεν είναι καθόλου αρκετή, και διευθέτηση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, που στην πραγματικότητα σημαίνει περιορισμό του κόστους εξυπηρέτησης κάθε χρόνο. Αυτά είναι τα τρία πράγματα που είχε βάλει μπροστά ο Σαμαράς, αυτά είναι τα τρία πράγματα που γίνονται. Λάθη και παραλήψεις έγιναν πάρα πολλά κατά τη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων του μνημονίου, όμως το μνημόνιο τελειώνει, η συζήτηση γύρω από το μνημόνιο αναγκαστικά τελειώνει. Η Ελλάδα μπορεί πια να είναι μια χώρα κανονική, αφού μπορεί και δανείζεται και άρα δεν εξαρτάται μόνο από το μηχανισμό στήριξης. Και πλέον το ερώτημα παραμένει. Τι ακριβώς θέλουμε να μας συμβεί? Θέλουμε να τελειώσει η δουλειά ή θέλουμε να γυρίσουμε πίσω? Διότι άκουσα χτες στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να λένε ότι θέλουν να κάνουν δημοψήφισμα. Το ερώτημα στο δημοψήφισμα λένε θα το βάλουν αυτοί και θα είναι αν εγκρίνουμε ή δεν εγκρίνουμε τα μνημόνια και πώς θέλουμε και δεν θέλουμε την αλλαγή στη συμφωνία. Μόνο ένα πράγμα θέλω να θυμίσω, γιατί νομίζω δεν είναι και πολύ ο καιρός. Όταν ο Γιώργος Παπανδρέου πήγε στις Κάνες και είπε θα θέσω σε δημοψήφισμα το αν οι Έλληνες πολίτες εγκρίνουν ή όχι το δεύτερο πακέτο, οι δανειστές του είπαν άκουσα να δεις, αυτό δεν γίνεται, θα αποφασίσετε αν θέλετε ή δεν θέλετε να είστε στο ευρώ. Τώρα, και εκεί ξεκίνησε, ναι, και εκείνη η φοβερή περιπέτεια. Δεν θέλω να σας θυμίσω πόσο ήταν τα spread, ούτε θέλω να σας θυμίσω τι έζησε η χώρα εκείνες τις μέρες, γιατί νομίζω όλοι πια το έχουμε αποθήσει στη μνήμη μας, είμαστε σε μια άλλη στιγμή. Τώρα, πηγαίνοντας προς αυτές τις κάλπες ή ανοίγοντας η προεκλογική περίοδος και των ευρωεκλογών, έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες οι οποίες έρχονται από πολλές πλευρές της Ευρώπης και είναι τελείως διαφορετικές μεταξύ τους. Άλλες μας δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος λέει ότι έχουμε ψέματα από την πλευρά Σαμαρά, η χθεσινή ομιλία του κυρίου Τσίπρα στο Αγρίνιο, ότι το τρίτο μνημόνιο θα το δούμε αμέσως μετά τις γιορτές του Πάσχα, μεταφράζεται, άρα μας λέει ψέματα η κυβέρνηση. Ακούμε τους Ευρωπαίους εταίρους οι οποίοι μιλάνε για την έξοδο στις αγορές, για το πρωτογενές πλεόνασμα, το χαιρετίζουν, αλλά δεν λένε δα ότι αυτό είναι και η κορυφή, ότι η Ελλάδα βγαίνει κανονικά έξω στην Ευρώπη. Τι εγώ να πιστέψω ο ψηφοφόρος? Εσείς να βλέπετε τα γεγονότα, αν μου επιτραπεί ο όρος. Και τρίτο μνημόνιο δεν μπορεί να υπάρξει, γιατί καμιά κυβέρνηση δεν μπορεί πια να κόψει και να ράψει κοστούμι, ναι, στα μέτρα που έκοψαν και έραψαν δύο κοστούμια στο παρελθόν, μόνο και μόνο γιατί ο κόσμος δεν αντέχει, αλλά και γιατί η Ελλάδα έχει πια πολύ συγκεκριμένη επίδοση. Κανένας δεν συζητά για ένα νέο Memorandum of Understanding, γιατί αυτό είναι το μνημόνιο το οποίο θα συνοδεύει μια νέα δανειακή σύμβαση.
Κανένας δεν συζητά για νέους όρους. Κανένας. Αντιθέτως, όλοι επιβραβεύουν το αποτέλεσμα των κόπων των Ελλήνων που πια έχει καταγραφεί σε αριθμούς. Γιατί ακούστε, κύριε Σαρδιανή, γίνεται η έξοδος στις αγορές. Ναι. Δεν είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών της κυβέρνησης. Είναι αποτέλεσμα του κόπου του συνταξιούχου. Συντάξεις έκοψε η κυβέρνηση. Μισθούς. Ανεργία προκάλεσε το μνημόνιο, κλείνοντας επιχειρήσεις, συρρυκνώνοντας την κατανάλωση, συρρυκνώνοντας την οικονομική δραστηριότητα. Όλο αυτό που συνέβη είναι αποτέλεσμα του κόπου του ελληνικού λαού. Δεν είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών της κυβέρνησης μόνο. Απλώς η κυβέρνηση το εγγύηθηκε. Και ο Σαμαράς το έφερε εις πέρας. Και η έξοδος στις αγορές δεν είναι τέχνασμα. Ζητήσαμε για ένα ομόλογο 2,5 δισεκατομμυρίων ονομαστικής αξίας χρήματα. Μας προσέφεραν αληθινό χρήμα 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Όταν 4 χρόνια πριν, στις 7 Απριλίου του 2010, όταν η Ελλάδα βγήκε να δανειστεί, οι διεθνείς αγορές της είπαν ότι λεφτά για σας δεν υπάρχουν. Γιατί δεν είστε ασφαλές περιβάλλον, γιατί μπορεί αύριο το πρωί να πτωχεύσετε. Τώρα υπήρχαν λεφτά 8 φορές πάνω από τη ζήτηση. Που σημαίνει ότι αυτός που έχει τα λεφτά είπε ότι η Ελλάδα δεν πτωχεύει, είπε ότι τα λεφτά του θα τα πάρει πίσω, είπε ότι πια δημιουργείται ένα ασφαλές περιβάλλον. Αυτό δεν είναι τέχνασμα. Όπως τέχνασμα δεν είναι το γεγονός ότι θα πάει ο συνταξιούχος στο λογαριασμό του και θα βρει ένα μέρος του πρωτογενούς πλεονάσματος. Όχι πολύ, δεν υπάρχουν πολλά. Αυτό που περίσσεψε. Αυτό το λίγο. Που του χρόνου μπορεί να είναι λίγο περισσότερο και τέλος πάντων σηματοδοτείται το τέλος του κατήφορου. Δεν λύνονται, κύριε Σαριγιανίδη, έτσι τα προβλήματα, αλλά μπαίνει μια τελεία στον κατήφορο. Και μπορούμε να ξαναξεκινήσουμε. Κανένας δεν λέει ότι υπάρχει ένα μαγικό ραβδί που θα εξαφανίσει τους 1,5 εκατομμύριο ανέργους, που θα λύσει το πρόβλημα των συνταξιούχων που περιμένουν στις ουρές για τα φάρμακά τους, που θα φτιάξει μια άλλη Ελλάδα. Λέει απλώς ότι με όλο αυτό τον κόπο, που έτσι κι αλλιώς τον κάναμε, μπορούμε να ξαναπάμε. Αυτή είναι η συζήτηση και η συζήτηση έχει έναν όρο. Ο όρος είναι σταθερότητα. Αν ναι. αποφασίσουμε να εισάγουμε τη συζήτηση για τις αστάθειες στο πολιτικό τοπίο, απλώς να λαμβάνουμε ως πολίτες και την ευθύνη ότι θα ζήσουμε σε ένα ασταθές τοπίο με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτό το ασταθές τοπίο, δηλαδή, μου λέτε ότι το προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, σας λέω ότι το προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι εγώ να δεχτώ τους αριθμούς που λέτε ότι έτσι είναι και να δεχτώ και όλα αυτά τα οποία η κυβέρνηση ανακοινώνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Εξακολουθούν να παραμένουν 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. Υπάρχουν ακόμη οι συμπολίτες μας με τον φόβο του αν θα απολυθούν από το δημόσιο τομέα ή όχι. Κινητικότητα, διαθεσιμότητα. Αν έχει τελειώσει δηλαδή αυτό το οποίο υποσχέθηκε η κυβέρνηση στην Τρόικα. Και από την άλλη την πλευρά έχω συνέχεια πάνω από το κεφάλι μου τα 340 πόσα είναι δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία σύμφωνα με τις διεθνείς αγορές δεν πληρώνονται. Σε τι λοιπόν εμένα να με φοβήσει, τον χι πολίτη τώρα έτσι, η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ ή ο ευρωσκεπτικισμός που παρουσιάζεται στις περιοχές του Νότου στην Ευρώπη με το να βγουν τα κόμματα της αριστεράς μπροστά και να προτείνουν ένα διαφορετικό μοντέλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με συνεπακόλουθα και στην πολιτική σκηνή της χώρας μας. Κοιτάξτε, δεν ισχύει στην πολιτική το μεγάλη αναταραχή υπέροχη κατάσταση. Ναι. Ειδικά όταν η Ελλάδα έχει κάνει τόσο κόπο για να σταθεροποιηθεί και να σταθεί στο σκληρό πυρήνα των 18. Και δεν ισχύει γιατί. Γιατί δουλειές θα δημιουργηθούν, κύριε Σαριανίδη, όταν το οικονομικό τοπίο σταθεροποιηθεί. Όταν κάποιος μπορεί να βάλει ασφαλώς τα λεφτά του και να πει ότι θα φτιάξω μια θέση εργασίας. Αν το οικονομικό τοπίο δεν σταθεροποιηθεί, η ανεργία θα αυξηθεί κι άλλο. Άρα η λύση δεν είναι να υπάρξει μεγαλύτερη αστάθεια στο οικονομικό τοπίο. Μου λέτε επίσης τι να το κάνω εφόσον οι διεθνείς αγορές λένε ότι έχουμε 320 είναι τα δισεκατομμύρια δάνειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με βάση τα δύο μνημόνια και με τις εγγύησεις. Ναι. Ο λόγος μόνο του χρέους προς το ΑΕΠ δεν είναι ο μόνος δείκτης για να κριθεί μια χώρα αν έχει βιώσιμο ή όχι χρέος. Μάλιστα. Και η Ελλάδα φαίνεται ότι καταβάλει σοβαρές προσπάθειες να μειώσει το κόστος εξυπηρέτησης. Δηλαδή να μειώσει το πόσα χρήματα δίνει κάθε χρόνο για να εξυπηρετήσει το χρέος της. Τώρα τα χρήματα αυτά είναι κοντά στα 6 δισεκατομμύρια. Εφόσον προχωρήσει η διευθέτηση που θα προχωρήσει και μας το υποσχέθηκαν οι Ευρωπαίοι, όχι μόνο στα λόγια, αλλά και στα χαρτιά με την απόφαση του Eurogroup του 12, θα πέσει στα 3 δισεκατομμύρια. Θα δίνουμε 3 δισεκατομμύρια ευρώ για να εξυπηρετούμε το χρέος μας. Ένα χρέος που θα μετακυληθεί στην πεντηκονταετία και περισσότερο. Και θα μένουν τα υπόλοιπα για να τακτοποιήσουμε τα του οίκου μας. Να πληρώνουμε μισθούς και συντάξεις που δεν μπορούσαμε πριν το μνημόνιο. Και γι' αυτό ζητήσαμε δανεικά εκτός των άλλων. Όχι μόνο για να εξυπηρετήσουμε το χρέος μας. Δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε και εσωτερικά το δημόσιο. Χθεσινές αναφορές που έγιναν από διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για τη χώρα μας να κηρύξει στάση πληρωμών. Τι ήταν πάλι αυτό? Εντάξει, τώρα ο καθένας παίζει ένα παιχνίδι. Αλλά υπάρχουν πάνω απ' όλα. Δύο ναι. πράγματα θέλω να θυμίσω. Υπάρχει ένας αμετάκλητος δείκτης, ένας πολύ σκληρός κριτής. Αυτός ο κριτής είναι οι αγορές. Ναι. Οι αγορές έριξαν την Ελλάδα στο μνημόνιο.
Το μνημόνιο ήρθε επειδή οι αγορές της είπαν δεν υπάρχουν λεφτά για σας. Οι αγορές βγάζουν την Ελλάδα από το μνημόνιο, όχι αυτόματα, επειδή οι κόποι των Ελλήνων επιβραβεύονται. Ο καθένας μπορεί να κάνει όση σπέκουλα θέλει. Ψάχνω ακόμη εκείνον τον κύριο Ρουμπινί, ο οποίος είχε κάνει ένα τρελό σουξέ, λέγοντας ότι φεύγουμε από το ευρώ, πτωχεύουμε κλπ. Τζόγαρε, χέντραρε. Δεν είδα να κάνει προκοπή. Επίσης, προσπαθώ να θυμηθώ πώς λέγεται ένας πολύ μεγάλος επενδυτής, ξέρω πώς λέγεται, απλώς δεν θέλω να το πω, ναι. Ο οποίος έκαψε τα χέρια του, είχε στοιχηματίσει, είχε τζογάρει στην πτώχευση της Ελλάδος, ήδη ότι δεν τα κατάφερε και ήρθε μετά και επένδυσε σε ελληνικές τράπεζες. Συμβαίνουν αυτά. Ο καθένας υπερασπίζεται τη λογική του και η Ελλάδα υπερασπίστηκε τη δική της. Ο Έλληνας μισθωτός και ο Έλληνας συνταξιούχος την υπερασπίστηκε την Ελλάδα, κύριε Σαργιανίδη. Δεν την υπερασπίστηκαν αυτοί που έβαζαν στοιχήματα πάνω από το κεφάλι μας ότι θα καταστραφούμε. Ποιο ήταν το μεγάλο λάθος που έγινε στην κεντρική πολιτική σκηνή την τελευταία δεκαετία και οδηγηθήκαμε σε αυτή την κατάσταση σήμερα? Η καλλιέργεια των ψευδεστήσεων. Καλλιεργήθηκαν συλλογικές πολλές ψευδεστήσεις. Καλλιεργήθηκαν ψευδεστήσεις ότι το δημόσιο μπορεί, ενώ το δημόσιο δεν μπορούσε. Καλλιεργήθηκαν ψευδεστήσεις ότι λεφτά υπάρχουν, ενώ λεφτά δεν υπήρχαν. Και πάρα πολύ γρήγορα ήρθαμε εδώ που ήρθαμε. Δυστυχώς για μας, εμείς είμαστε η γενιά, και εσείς και εγώ είμαστε και κοντά στην ηλικία, που πληρώσαμε. Που θα τα ζήσει όλα αυτά. Που τα ζήσαμε όλα αυτά, που ζήσαμε τους μισθούς μας να κόβονται στη μέση. Κάποιοι από εμάς έχασαν τις δουλειές τους, πολλοί από εμάς έχασαν τις δουλειές τους. Στους γονείς μας δεν τολμήσαμε ποτέ να πούμε γιατί τους κόψαμε τις συντάξεις. Αλλά η καλλιέργεια των συλλογικών ψευδεστήσεων ήταν το μεγάλο λάθος. Τουλάχιστον τώρα από αυτή τη διαδρομή μπορούμε να πούμε ότι ψευδεστήσεις δεν έχουμε. Ότι ξέρουμε ακριβώς τι μας συμβαίνει, ότι δεν θα ξυπνήσουμε μια μέρα, θα σκίσουμε το μνημόνιο στα κομματάκια του, θα κρατήσουμε τη δανειακή σύμβαση διότι μας συμφέρει διεκτή από εκεί πήραμε δανεικά και θα πούμε στους Ευρωπαίους: κοιτάξτε, ναι, δεν μας αρέσετε, γιατί λεφτά έξω δεν υπάρχουν. Άκουσα χτες έναν συνυποψήφιό μου από το ΣΥΡΙΖΑ να μου λέει ότι κοιτάξτε, αν φύγουμε από όλα αυτά δεν πειράζει, θα πάμε να δανειστούμε ακριβά. Το ερώτημα είναι ποιος θα μας δανείσει. Γιατί και τώρα, με τι πρόσωπο θα βγούμε στις αγορές? Δεν υπάρχει. Ποια Ελλάδα θα βγει στις αγορές? Όταν η Ελλάδα βγήκε στις αγορές και το σπρέτ ήταν 2.500, δεν υπήρχε κανείς να της δώσει λεφτά. Πείτε μου λίγο κάτι για να έρθουμε και στα δικά μας εδώ στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας, γιατί βρισκόμαστε και εν μέσω των δημοτικών εκλογών πρώτου και δεύτερου βαθμού, σε μια περιφέρεια την οποία γνωρίζετε, η πιο πλούσια σε παραγωγή, με έναν κόσμο ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια κατήχε υψηλές θέσεις στο κατακεφαλήν εισόδημα, μια περιοχή η οποία άνθιζε η βιομηχανία, το εμπόριο και με όλα αυτά η ζωή, ο πολιτισμός και ό,τι άλλο μπορεί να βγει από μια βιώσιμη οικονομία. Σε μια όμως περιοχή η οποία προς την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας σε όλες τις εκλογικές μάχες έδειχνε την αγάπη της και την προτίμησή της. Αυτό το εκλογικό σώμα τώρα θα πάει στις κάλπες πρώτου και δεύτερου βαθμού και στις ευρωεκλογές, βλέποντας την κυβέρνηση να της πουλάει το λιμάνι, να της ιδιωτικοποιεί το νερό, να έχει σβήσει στην κυριολεξία η βιομηχανική της ζώνη στη Σύνδο, ο πρωτογενής τομέας με τον οποίο ασχολούνται οι περισσότεροι κάτοικοι στους όμορους νομούς να βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση, αλλά θα πρέπει παρόλα αυτά να ρίξουν την ψήφο τους στη Νέα Δημοκρατία, η οποία μου λέτε ότι εγγυάται το μέλλον της χώρας. Καταρχήν δεν είναι παρόλα αυτά. Δεν θέλω να μπω στις λεπτομέρειες. Ναι. Θέλω να πω όμως ότι υπάρχει το παράδειγμα του Πειραιά, επειδή αναφερθήκατε στο λιμάνι. Ναι. Υπήρχε μια σφοδρότατη αντίδραση τότε από την πλευρά του Γιώργου Παπανδρέου και στελεχών του Πασόκ, που τώρα νομίζω έχουν περάσει και όλοι αυτοί στην ιστορία, σε σχέση με την εγκατάσταση της Κόσκο στο λιμάνι. Ο Πειραιάς δεν άνθησε απλώς. Ο Πειραιάς πια τίνει να γίνει το πρώτο λιμάνι της Μεσογείου. Η εγκατάσταση της Κόσκο άνοιξε το δρόμο για μια σειρά άλλες συμφωνίες. Και ψάχνω να βρω ποιος είναι ο Κινέζος εργάτης που θα ερχόταν εκεί και θα έπαιρνε 50 ευρώ το μήνα. Και ψάχνω να βρω πού είναι αυτά τα κινέζικα πράγματα που θα εγκαθίστανται στο λιμάνι. Και όλη γενικώς η Κίνα που θα ερχόταν δεν είδα κανέναν. Παρά το γεγονός ότι πάω συχνά στον Πειραιά. Το λέω για να είμαστε σοβαροί και να καταλαβαίνουμε ακριβώς τι σημαίνει μια σοβαρή αποκρατικοποίηση. Μια σοβαρή αποκρατικοποίηση μπορεί να είναι το κλειδί για να ανθίσει μια ολόκληρη περιοχή. Και νομίζω ότι στη Θεσσαλονίκη αξίζει να είναι το σπουδαίο λιμάνι της χώρας. Το αξίζει αυτό στη Θεσσαλονίκη. Το γεγονός ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν αποφάσισαν να συζητήσουν σοβαρά την αποκρατικοποίηση και αυτή το αποφασίζει, αυτό δείχνει μια γενναιότητα και είναι πολύ σημαντικό βήμα. Η αποκρατικοποίηση του λιμανιού, εφόσον ολοκληρωθεί με σοβαρούς όρους, ναι, θα είναι ανάσα ζωής για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Ο τρόπος με τον οποίο θα πολλαπλασιαστεί το αποτέλεσμα της αποκρατικοποίησης θα είναι κάτι που δεν μπορείτε τώρα να το φανταστείτε. Ξέρετε, δεν υπάρχουν γενικώς λεφτά. Υπάρχουν ξένα λεφτά, τα οποία πρέπει να έρθουν στην Ελλάδα, να επενδυθούν, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και έτσι να πάμε παρακάτω.
Το 67% ακόμη και αν θα δοθεί σε επιχειρηματίες ή σε ομίλους σημαίνει ότι χάνει το λόγο της η Θεσσαλονίκη στην ανάπτυξη αυτού του φορέα. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία... Το λιμάνι δεν μετακομίζει. Ναι. Δεν παίρνουμε το λιμάνι να το πάμε κάπου αλλού, ξέρετε. Το λιμάνι είναι της Θεσσαλονίκης, των Θεσσαλονικαίων και της πόλης. Δικαιούται όμως η Θεσσαλονίκη να έχει ένα σπουδαίο κέντρο, ένα σπουδαίο διακομιστικό κέντρο, το οποίο θα παράγει πλούτο. Αλλιώς θα μείνουμε σε αυτά που έχουμε, θα κλειστούμε σε αυτά που έχουμε και αυτά που έχουμε, όπως ξέρετε, δεν είναι αρκετά, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι ανάμεσα στους πρωταθλήτρες της ανεργίας. Πρώτη. ΕΙΑΘ. Σας είπα ότι δεν θέλω να πάω στο ένα προς ένα σε ό,τι αφορά τις αποκρατικοποίησεις, όμως νομίζω ότι όλη η λογική των αποκρατικοποιήσεων έχει βάση. Και η βάση της λογικής των αποκρατικοποιήσεων δεν είναι η εκχώρηση του δημοσίου πλούτου, δεν είναι η εκχώρηση του νερού ως φυσικού αγαθού, είναι η διαδικασία στην οποία θα συντηρηθούν οι υποδομές, θα δημιουργηθούν καινούργιες, θα αναπτυχθούν και θα πάμε παρακάτω. Διότι αλίμονο αν πιστεύουμε ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε με δομές της προπερασμένης δεκαετίας, όταν πάμε με τέτοιες ταχύτητες. Κοιτάξτε, το κράτος δεν έχει. Η Ελλάδα βρέθηκε στο θύλος του γκρεμού. Η Ελλάδα πήγε να πτωχεύσει. Η Ελλάδα έζησε χάρη στα δανεικά των ξένων. Τώρα που πάμε να ξαναπάρουμε μπρος, πρέπει να πάρουμε και μια απόφαση αν θέλουμε ή δεν θέλουμε να έρθουν χρήματα στην Ελλάδα, να δημιουργηθούν δουλειές και αυτές τις δουλειές να τις δώσουμε στους ανθρώπους που δεν έχουν δουλειές και να πάμε παρακάτω. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι αμέσως μετά τις κάλπες της 25ης Μαΐου θα έχουμε εθνικές εκλογές και θα δρομολογηθούν πολιτικές εξελίξεις εάν με πολύ μεγάλο ποσοστό κερδίσει, είναι πρώτο κόμμα. Γιατί ονειρεύεται τον κατακαιρματισμό του πολιτικού τοπίου. Γιατί ονειρευόταν ότι θα πέσει η κυβέρνηση από τον περασμένο Οκτώβριο, νομίζω το έχει εξαγγείλει 5-6 φορές. Έπεφτε η κυβέρνηση γενικώς. Με την απεργία των καθηγητών, με τις καταλήψεις των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, με τα νοσοκομεία, με την τοπική αυτοδιοίκηση. Θυμάμαι ως δημοσιογράφος είχα καλύψει 5-6 φορές την πρόθεση του ΣΥΡΙΖΑ να ρίξει την κυβέρνηση. Εντάξει. Ποτέ δεν αργά, αλλά οι εκλογές αυτές που γίνονται τώρα θα δείξουν αν ο κόσμος επιθυμεί το ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση και ένα κατακαιρματισμένο πολιτικό τοπίο ή ο κόσμος επιλέγει σταθερότητα, συνέχεια και την ελπίδα της προοπτικής που μπορεί να δώσει αυτός ο Πρωθυπουργός και αυτή η κυβέρνηση με αυτά τα χαρακτηριστικά την επόμενη μέρα. Δεν είναι κανένας ικανός να προεξοφλήσει την απόφαση του ελληνικού λαού. Οι Έλληνες πολίτες είναι αυτοί που θα αποφασίσουν. Καμία πάντως ψήφος πίσω από το παραβάν δεν είναι μια ουδέτερη ψήφος. Είναι μια ψήφος η οποία την επόμενη μέρα το πρωί στέλνει το λογαριασμό. Και το λογαριασμό δεν θα το πάρουμε μόνο τα κόμματα, θα το πάρουμε και οι πολίτες. Αυτή είναι η αλήθεια και όλο το άλλο ωρεοποιεί μια κατάσταση. Ποιες εγγύησεις μπορείτε να μου δώσετε για τους νέους μας, οι οποίοι είναι οι πρώτοι στους δείκτες ανεργίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη χώρα μας, Ελστάτ και Ουροστάτ, βλέπετε τι δείκτες μας δίνουν, σε αυτό το όραμα του Αντώνη Σαμαρά που λέει ότι βγαίνοντας από την κρίση, από το μνημόνιο, στις αγορές, ότι η πρώτη μας βλέψη θα είναι οι νέοι στους οποίους θα πρέπει να τους δώσουμε τα εφόδια για μια νέα Ελλάδα. Δεν μπορώ να σας δώσω καμία εγγύηση, μπορώ να σας μεταφέρω όμως την προσωπική μου μαρτυρία. Ότι ο Πρωθυπουργός στα συμβούλια κορυφής που συζητήθηκε η νεανική ανεργία το θέτει ως πρώτο θέμα. Ότι η Ελλάδα έχει πάρει ένα μέρος των κονδυλίων που αφορούν στην νεανική ανεργία που είναι πάρα πολύ λίγα χρήματα. Είναι 186 εκατομμύρια από ένα εμπροστοβαρές πακέτο που αποφασίστηκε στη Σύνοδο Κορυφής του Παρισιού μόλις τον περασμένο Νοέμβριο για την αντιμετώπιση της νεανικής ανεργίας. Και ότι η Ελλάδα μπορεί περισσότερα, πολύ περισσότερα να πάρει αν σχηματίσει μια διεκδικητική ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο. Μια διεκδικητική ομάδα η οποία θα λέει ότι εφόσον τα καταφέραμε, είναι η ώρα τώρα να μας δώσουν πίσω αυτά που δικαιούμαστε για να επουλώσουμε τις πληγές μας. Είναι μια τεράστια προσπάθεια. Όταν το 60% των νέων είναι εκτός αγοράς εργασίας, η διαδικασία για να μπουν χρειάζεται μαθητεία, χρειάζεται εκπαίδευση, χρειάζεται επιδότηση ενδεχομένως των εργοδοτικών εισφορών, χρειάζονται διάφορα εργαλεία για να μπορέσουν οι νέοι να ανοίξουν την πόρτα της εργασίας. Όλο αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Μπορεί όμως να γίνει με κοινοτική υποστήριξη, ναι, με πολύ ισχυρή διεκδίκηση, με ένα πρόγραμμα που θα λέει ότι αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα. Ξέρω ότι αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα του Πρωθυπουργού και σας λέω ότι αν οι πολίτες επιλέξουν κάποιους από εμάς, είναι δική μου πρώτη απόλυτη προτεραιότητα αυτή, αν πάρω σταυρό από τους πολίτες να πάω στην Ευρωβουλή, να ξεκινήσει η διαδικασία να μαζέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερα χρηματοδοτικά εργαλεία, περισσότερα κονδύλια, γιατί ξέρετε το οφείλουμε, έχουμε όλοι παιδιά. Και τα παιδιά μας μεγαλώνουν. Στην πραγματικότητα αυτό είναι το ηθικό μας καθήκον. Σε αυτούς που έρχονται. Και σε αυτούς που φεύγουν να τους δημιουργήσουμε ένα χαλί, ένα δίκτυο προστασίας,
ώστε να καταλάβουν ότι τα παιδιά τους τους νοιάζονται και ότι εκτός από το ότι κόπηκαν οι συντάξεις, γιατί τότε ήταν η εύκολη λύση, υπάρχει πάντοτε η διαδικασία της αποκατάστασης αυτών των αμοιβών, έστω και σταδιακά. Κλείνοντας, η Μαρία Σπυράκη στην Ευρωβουλή. Η Μαρία Σπυράκη στην Ευρωβουλή θέλει σταυρό για να πάει. Και επειδή θέλει σταυρό για να πάει η Μαρία Σπυράκη στην Ευρωβουλή, ζητάει από τους πολίτες να βάλουν, αν εκτιμούν ότι μπορεί να προσπαθήσει, αν εκτιμούν ότι έχει τα προσόντα, να βάλουν ένα σταυρό δίπλα από το όνομά μου. Έτσι κι αλλιώς οι σταυροί είναι τέσσερις. Στη Βόρεια Ελλάδα έχετε πολύ σημαντικούς ανθρώπους να σας εκπροσωπήσουν. Εγώ μεγάλωσα εδώ, δούλεψα εδώ, σπούδασα εδώ, πήγα στην Αθήνα ως οικονομικός μετανάστης. Οπότε το μόνο που ζητάω είναι να με κρίνουν οι πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλή δύναμη στον αγώνα σας. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Καλό Πάσχα να έχετε, καλή Ανάσταση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.